Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον Μάριο τον Αργυρού. Coach, καλησπέρα, καλή χρονιά πρώτα απ' όλα και συγχαρητήρια για την νίκη σας. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Εντάξει, σήμερα ήταν ένα παιχνίδι όπως είδαμε και προηγούμενα παιχνίδια της αγωνιστικής. Λίγο μουδιασμένα μπορώ να πω. Εμείς θα κρατήσουμε μόνο την νίκη σήμερα, καθόλου την απόδοση της ομάδας. Πιστεύω η ομάδα έχει πολλά περιθώρια να βελτιωθεί και δεν είναι αυτό που έχουμε δείξει σήμερα. Τι είναι αυτό που σας προβλημάτισε σήμερα, γιατί σας βλέπω αρκετά προβληματισμένο. Όχι, δεν είμαι προβληματισμένος. Κάποια παιδιά προσπαθήσαν πολύ, κάποια παιδιά δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένοι ώστε να ακολουθήσουν αποκλειστικά το πλάνο που είχαμε βάλει κάτω με συγκεκριμένες επιθέσεις, συγκεκριμένα τελειώματα στην επίθεση με pick and roll καταστάσεις. Δεν έχουν γίνει αυτά. Αμυντικά δείξαμε κάποιες αδυναμίες σε ατομικών επίπεδων περισσότερο, που θέλω να τα δουλέψω κι άλλο. Θέλουμε να παλεύουμε συνεχώς όλα τα παιχνίδια και να είμαστε διεκδικητές των τίτλων και των δύο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ακόμα πολύ αρκεί, πολύ νωρίς στη σεζόν. Υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά σας για να βελτιώσετε όσα θέλετε. Βέβαια, από την άλλη, ο χρόνος πιέζει, καθώς το πρωτάθλημα ξεκίνησε και κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Ναι, εμείς το ΑΠΟΕΛ, ας το πούμε, είναι καταδικασμένο να παλεύει και να διεκδικεί όλους τους τίτλους. Εμείς αυτό που έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς και γι' αυτό έγινε αυτή η νεανική ομάδα, είναι να στήσουμε ένα γερό σύνολο, ώστε να μείνει και να εδραιωθεί και τα επόμενα χρόνια. Δείχνουν κάποια σημαντική εμπειρία κάποιοι παίχτες. Φαίνεται ότι έχουν περιθώρια βελτίωση και αυτό για μας είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γιατί ξέρουμε ότι το δαβάνι δεν είναι αυτό. Και σίγουρα στο μέλλον θα έχουμε ακόμη καλύτερες αποδόσεις, καλύτερα παιχνίδια και θα είμαστε πολύ καλή ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.